Έχουν συμπληρωθεί ήδη 50 χρόνια δουλειάς, 50 χρόνια διαδρομής στο ελληνικό τραγούδι. Ούτως ή άλλως, μία διαδρομή η οποία σηματοδοτεί και τη δική μου εξέλιξη. Μία εξέλιξη που έχει να κάνει με τη μουσική, έχει να κάνει με την πνευματική ζωή, έχει να κάνει με τις γνωριμίες που έχω κάνει. Από τη βραδιά της 23ης του μηνός στο Ηρώδιο περιμένω να δω τις αντιδράσεις του κόσμου σε ένα ρεπερτόριο το οποίο έχω επιλέξει, που πιάνει από την πρώτη μου στιγμή στη δισκογραφία μέχρι την τελευταία στιγμή. Έχω επιλέξει 35 τραγούδια τα οποία σηματοδοτούν το ύφος, τη φόρμα, τον λόγο μέσα, τον ποιητικό λόγο που ενίοτε είναι πολιτικός λόγος, ενίοτε συμβολικός βεβαίως πάντα και ερωτικός. Βέβαια με τους τραγουδιστές, παύλα ερμηνευτές ως επιτοπλίστων που έχω επιλέξει, νομίζω ότι ο κόσμος θα περάσει πάρα πολύ ωραία με πολύ λυρικό και ποιητικό τρόπο μέσα σε αυτή τη βραδιά. Θα είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιώργος Νταλάρας, η Φωτεινή Βελεσιώτη, η Νένα Βενετσάνου, η Αναστασία Μουτσάτσου, η Μόρφο Τσαϊρέλη, η Μελίνα Κανά, και θα είναι και μία παιδική νεανική χοροδία από το Αθηναϊκό Οδείο που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη, από 70 παιδιά που θα σκορπίσουν νότες μέσα στο χώρο του Ηρωδίου, σε αυτό το φοβερά εμβληματικό χώρο που όλοι όσοι ανεβαίνουμε εκεί παθαίνουμε πανικό, αλλά εν πάση περιπτώσει μας δημιουργεί και ένα λυρικό, απόλυτα λυρικό τοπίο για να αποδώσουμε τα τραγούδια μας.